Θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως μία γυναίκα, μητέρα, άνθρωπο, αθλήτρια, διεθνή αθλήτρια, καθηγήτρια, προπονήτρια υδατοσφαίρησης, μία εθελόντρια, γι' αυτό είπα έναν άνθρωπο, την συνιδρύτρια της βραβευμένης εθελοντικής ομάδας Save Life, την κυρία Μάνια Μπικόφ. Είναι τόσες οι ιδιότητες. Κυρία Μπικόφ, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουργεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη αυτή προσφώνηση, τα όμορφα σας λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε. Γυναίκα, μητέρα και άνθρωπος. Εγώ κρατάω αυτά ως προσφώνηση τα τελευταία, κυρία Μπικόφ, γιατί εσείς αποφασίσατε να κάνετε κάτι και να προσφέρετε κάτι παραπάνω από ό,τι μπορεί να προσφέρει ενδεχόμενο ο καθένας από εμάς ή σκέφτηκε να προσφέρει ο καθένας από εμάς, για να βοηθήσετε τις κακοποιημένες γυναίκες, τον ξενώνα κακοποιημένης γυναίκας και παιδιού, το σύνδεσμο μελών και σωματείων, γυναικείων σωματείων εδώ στο Ηράκλειο, τον ξενώνα του Δήμου Ηρακλείου, όπως επίσης και το σπίτι των Αγγέλων, έτσι. Έτσι ακριβώς. Εμείς σαν Save Life, αυτή η εθελοντική ομάδα που αναφέρατε και στην αρχή, έχουμε μια μακρά πορεία κοινωνικής προσφοράς και δεν θα μπορούσα εγώ και σαν αθλήτρια και ως μητέρα, αλλά κυρίως ως άνθρωπος, όπως αυτή είναι η βασική μας ιδιότητα, μας ακολουθεί πάντα και δεν αλλάζει και δεν θα έπρεπε να αλλάζει, να κάνω κάτι ούτως ώστε όχι μόνο να βοηθήσω με υλικά αγαθά, το οποίο φυσικά και είναι αυτό που καλύπτει τις άμεσες ανάγκες, αλλά να δώσουμε και μία έτσι δύναμη παραπάνω στα άτομα που μας ακούν, που ζουν μέσα σε ένα περιβάλλον βίας, να μην νιώθουν ότι είναι μόνες. Φυσικά η βία δεν αφορά μόνο γυναίκες, απλώς εμένα η δική μου δράση αφορά στέγη που φιλοξενούν κακοποιημένες γυναίκες mm-hmm. και τα ανήλικα παιδιά τους, mm-hmm. να μην νιώθουν μόνες, να γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των δομών που στην Κρήτη πραγματικά προσφέρουν σπουδαίο έργο, με σεβασμό στα άτομα αυτά, με υποστήριξη, με προστασία, γιατί όποια γυναίκα και όποιος άνθρωπος έχει νιώσει στο πετσί του τη βία, ο φόβος για την ασφάλειά του είναι αυτό που ουσιαστικά του παγώνει τα πάντα. Οπότε εμένα η προσφορά μου να συνδυάσω τον αθλητισμό σε ένα παιδί του αθλητισμού με την κοινωνική προσφορά και mm-hmm. την ενημέρωση για ένα φλέγον ζήτημα. Καθημερινά ακούμε όχι μόνο περιστατικά βίας, αλλά και πόσες γυναικοκτονίες συμβαίνουν τόσο συχνά δυστυχώς. Να δώσω λοιπόν από το δικό μου το κομματάκι της προσφοράς μία παραπάνω βοήθεια. Μάλιστα. Και με το ενθαρρυντικό, κυρία Μπικόφ, πια, ότι έστω και αν είναι δειλά τα βήματα, ανοίγουν στόματα. Μιλούν πολύ περισσότερο τα θύματα, που δεν είναι, όπως είπατε, μόνο γυναίκες, πολύ σωστά. Είναι και παιδιά, είναι και άνδρες, αλλά είστε πολύ περισσότερο αυτή την ώρα, επειδή είναι περισσότερα πραγματικά τα θύματα, οι γυναίκες. Τάσεστε σε αυτό, υπέρ αυτής της αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, και προσπαθείτε να κάνετε ό,τι καλύτερο γίνεται. Είναι μια δράση, γιατί θα βρεθείτε 8 του μήνα, θα είσαστε εδώ στο Ηράκλειο σε 2 μέρες. Είναι δράση που εντάσσεται μέσα στις δράσεις της περιφέρειας Κρήτης, αυτές τις 16 ημέρες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης για την κακοποίηση, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, και με την αιγίδα και του Περιφερειάρχη και της Περιφέρειας Κρήτης φυσικά, και του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής κυρίου Καμπουράκη, και του Προέδρου του ΠΕΠΗΣ του κυρίου Βαμβακά, και την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και την αιγίδα του Δήμου Χανίων και την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γιατί η δράση είναι αθλητική. Τρέχω 5 αγώνες τριάθλου. Η απόσταση είναι αυτό που εμείς όλοι λέμε Iron Man, ο σιδηράνθρωπος, και οι αποστάσεις, απλά για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, ότι είναι
και μια προσωπική υπέρβαση, είναι κάτι έξω από τα όρια ενός ερασιτέχνη αθλητή, όπως είμαι εγώ, είναι 3.800 μέτρα κολύμβηση. Βγαίνεις από το νερό, παίρνεις το ποδήλατο, ποδηλατείς για 180 χιλιόμετρα, κατεβαίνεις από το ποδήλατο και τρέχεις έναν μαραθώνιο, 42.200 μέτρα. Εδώ στο Ηράκλειο, κυρία Πικόφ, πώς θα γίνει αυτό, πού θα γίνει αυτό, έχει αποφασιστεί? Λοιπόν, οι αγώνες αυτοί δεν διεξάγονται, δυστυχώς, αυτή η απόσταση δεν διεξάγεται στην Ελλάδα. Οπότε αυτοί οι αγώνες γίνονται στο εξωτερικό. Πριν λίγες μέρες, ανήμερα της Διεθνούς ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, 25 Νοεμβρίου, έτρεξα τον πρώτο τέτοιο αγώνα στο Ισραήλ. Mm-hmm. Ήταν συνδεδεμένος με τη δομή των Χανίων, όπου η εταιρεία Κάντια προσέφερε προϊόντα ύπνου και στρώματα, και ο επόμενος αγώνας, που είναι στη Νότια Αφρική, είναι συνδεδεμένος με τις δομές του Ηρακλείου. Νότια στόχος, Αφρική, πότε Νότια θα Αφρική. Γίνει? Αυτός ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για αρχές Μαρτίου. Ναι. Υπάρχει μια επικοινωνία. Με συγχωρείτε, μισό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Υπάρχει δεν πειράζει. Μια επικοινωνία, ναι, και με την τοπική κοινότητα εκεί, ώστε να στηρίξει και τα έξοδα του δικού μου ταξιδιού αγωνιστικά. Έτσι, αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι η ανταπόκριση που υπάρχει από τις εταιρείες και από τον κόσμο σε αυτή τη δράση. Ήδη έχουμε... Κυρίως, μην αναφέρετε εταιρείες, ωστόσο. Όχι, δεν θα αναφέρω. Όχι, δεν θα αναφέρω. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει χορηγία για τη δομή του Ηρακλείου, τη δομή που διαχειρίζεται ο Δήμος Ηρακλείου με ηλεκτρικές συσκευές. Και για μένα προσωπική μου επιθυμία, αν θέλετε, είναι και λόγω των εορτών να καλυφθούν οι ανάγκες και για το σπίτι των αγγέλων και για το σπίτι κακοποιημένης γυναίκας που διαχειρίζεται το Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείου Ηρακλείου, πριν τρέξω τους αγώνες. Δηλαδή να εκμεταλλευτούμε και τις εορτές που έρχονται, το κλίμα αγάπης, και οι μεγάλες εταιρείες να ανταποκριθούν, να καλύψουν τις υλικές ανάγκες που υπάρχουν. Και στην πάροδο του έτους, γιατί αυτοί οι αγώνες που σας είπα θα γίνουν μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες, κάτι που είναι εκ των πραγμάτων πάρα πολύ δύσκολο και πολύ σημαντικό, θα τρέχουν διάφορες ενημερωτικές δράσεις και κατά τόπους, ούτως ώστε να μην αφήσουμε να ξεχαστεί ποτέ το ότι υπάρχουν αυτές οι δομές και μπορεί κάθε γυναίκα να ανοίξει την πόρτα της και να αναζητήσει και βοήθεια για αυτήν και τα παιδιά της. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλο και περισσότερες γυναίκες ξεθαρεύουν, βγαίνουν μέσα από τον στενό κύκλο της οικογένειας, ξεθαρεύουν γιατί λένε δεν με ενδιαφέρει το ταμπού, δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο συγγενής, ο μπαμπάς, η μαμά, ο θείος, η θεία κλπ. Και λένε ότι θέλω να απαλλαγώ από αυτό το βάσανο. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία με βαθιές πατριαρχικές ρίζες και αυτά τα ταμπού που λέτε μας τα έχουν καλλιεργήσει. Τώρα μπορώ να μιλώ αποκλειστικά ως γυναίκα που μπορώ να νιώσω, έτσι, την οποιαδήποτε γυναίκα νιώθει εγκλωβισμένη κάπου και να ζητά βοήθεια. Αυτό που λέτε ακριβώς, την ντροπή, δεν πρέπει να έχει ενοχές στο θύμα. Γιατί κάποιος καλλιέργησε αυτή την ντροπή, ακριβώς, όχι γιατί τη νιώθει από μόνη της. Τις ενοχές πρέπει να τις έχει ο θήτης, αυτός που ασκεί βία, και θα πρέπει να τον κατονομάζουμε και η ίδια η κοινωνία και να το τιμωρεί, είναι μια μεγάλη λέξη, να τον απομονώνει αν θέλετε, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι να στηρίζουμε το θύμα. Δυστυχώς είμαστε σε μια... δεν θα μιλήσω για την Κρήτη, μιλώ για όλη την Ελλάδα και δυστυχώς είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Πρόσφατα άκουσα το Δήμαρχο Χανίων να αναφέρει ότι 3,5 εκατομμύρια φορές πληκτρολογήθηκε η φράση μέσα σε ένα έτος «Πώς μπορώ να χτυπήσω τη γυναίκα μου χωρίς να αφήσω σημάδια» στο Google Search. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι λοιπόν που αφορά, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Στη δική μας όμως τοπική κοινωνία, ας είμαστε αυτοί, πολλές φορές ξέρετε το ίδιο το θύμα δεν τολμά να πάρει τηλέφωνο να αναζητήσει βοήθεια. Θα βάψει με make-up τα χτυπήματα, θα πει ότι χτύπησε σε ένα ντουλάπι, σε μια καρέκλα, θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει το θήτη, γιατί είναι ο άνθρωπος που βρίσκονται στο ίδιο σπίτι. Νομίζω ότι έχουμε χρέος και εμείς όλοι οι υπόλοιποι, οι γείτονες,
εμείς που ακούμε τις φωνές, εμείς που ακούμε τη βία, που ακούμε αυτά που συμβαίνουν στα διπλανά σπίτια, να μην μένουμε άπραγοι. Αν ενεργοποιήσουμε εμείς μια αλυσίδα, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βοηθηθεί, το θύμα μιλώ, και να γλιτώσει μόνο με τη δική μας μία διαφορία. Γιατί δυστυχώς και πρόσφατα τώρα στο κορίτσι αυτό, στη γυναίκα που, που τη σκότωσε ο σύζυγός στον Πειραιά, η γειτονιά όλη είπε ότι υπήρχαν συνεχώς καυγάδες. Η δουλειά μας λοιπόν δεν είναι μόνο να πετάμε τον μπαλάκι στο θύμα, στο άτομο που δέχεται τη βία και έχει να διαχειριστεί πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό του. Πώς θα σωθεί, πώς θα σώσει το παιδί του, πώς θα δικαιολογήσει τους άλλους, τι συμβαίνει, πώς θα την, αν έχει οικογένεια, αν δεν έχει, πού θα πάει. Ας είμαστε λοιπόν εμείς η γειτονιά, εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, που θα αντιδράσουμε, που θα καλέσουμε την αστυνομία και θα ίσως καταφέρουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά και ουσιαστικά. Αυτό, δηλαδή το βάρος αυτό... δεν είναι μόνο για μένα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, η αναζήτηση βοήθειας είναι πάρα πολύ δύσκολο από το άτομο που δέχεται. Είναι η βοήθεια που πρέπει να έρθει απ' έξω. Γιατί την ώρα που νιώθεις εγκλωβισμένος, εκεί δεν μπορείς να σκεφτείς και σωστά για το τι πρέπει να πράξεις. Άσχετα με το τι μπορεί να λέει από την άλλη πλευρά ο άνθρωπος, ο οποίος προχωρά σε αυτές τις κινήσεις, πώς μπορεί να σε κατηγορεί, πώς μπορεί να εξελίσσεται, πώς μπορεί να επιτίθεται ακόμα και σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να δώσουν βοήθεια. Είναι όλα αυτά τα οποία παιδεύουν και τους ανθρώπους, τους διπλανούς, τους κοντινούς, μέσα σε μια οικογένεια που βιώνει τέτοιου είδους κακοποιητικά περιστατικά. Και η βία έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, δεν κάνει ποτέ κανένας να το ξεχνάει αυτό, που μπορεί να είναι η σεξουαλική κακοποίηση, μπορεί να είναι το ξύλο, μπορεί να είναι η λεκτική βία, η ψυχολογική βία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολλές οι μορφές της. Ακριβώς. Έχουμε χρέος λοιπόν σαν άνθρωποι όλοι, όποτε γίνουμε μάρτυρες αυτού ενός περιστατικού, να αντιδράσουμε, να μην αναγάγουμε στην καθημερινότητα την βία μέσα σε μια οικογένεια και να λέμε εντάξει, πάλι τσακώνονται αυτοί δίπλα. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο καθένας από εμάς μπορεί να αλλάξει κάτι. Από το να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας μέχρι να αντιδράσουμε στη βία που συμβαίνει στη διπλανή πόρτα. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να χτυπήσει και τη δική μας. Έτσι νομίζω θα πρέπει να το σκέφτεται ο καθένας. Κυρία Μπικόφ, μιλήσατε και ως γυναίκα, μιλήσατε και ως μητέρα, μιλήσατε και ως άνθρωπος. Αλλά πώς εκείνο το όλο το κομμάτι το οποίο αναφέρατε μου προκάλεσε λίγο την περιέργεια και θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου απαντήσετε. Είπατε ότι τέτοιου είδους αγώνες, έτσι όπως προγραμματίζονται και είναι 5 μέσα στο 2023. 23. Είναι από τον Νοέμβρη του 22 μέχρι τον Οκτώβριο του 23. Είπατε λοιπόν ότι είναι 5 αυτοί οι αγώνες. Ότι δεν γίνονται, γιατί σας ρώτησα στο διαδικαστικό πώς, πού θα γίνουν στο Ηράκλειο. Είπατε δεν γίνονται στην Ελλάδα, γίνονται στο εξωτερικό. Για ποιο λόγο? Το τρίαθλο είναι ένα άθλημα που η χώρα μας έχει μπει τα τελευταία χρόνια πολύ δυναμικά. Είναι και το πρώτο άθλημα, αν θέλετε, που αναπτύσσεται ραγδαία σε μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί αφορά ερασιτέχνες, αθλητές όλων των ηλικιών. Ωστόσο, δειλά-δειλά έγινε η πρώτη διοργάνωση μεγάλης απόστασης, αλλά όχι τόσο μεγάλης, τα τελευταία 3 χρόνια, στην Καλαμάτα και φέτος στην Αθήνα. Δεν έχουμε λοιπόν αυτή την απόσταση ακόμα. Πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα γίνει και ένας αντίστοιχος αγώνας εδώ. Έχουμε όλα τα καλά του Θεού, το κλίμα το φοβερό, τις διαδρομές τις όμορφες. Όμως αυτή τη στιγμή και για το 23 δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτοί οι αγώνες, να ξέρετε, έχουν μεγάλη συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι όνειρο ζωής αθλητών, τριαθλητών, γιατί πραγματικά ξεπερνάς τον εαυτό σου για να μπορέσεις να τον τερματίσεις αυτόν τον αγώνα. Κάθε αγώνας τώρα στο Ισραήλ, για παράδειγμα, τρέχαμε 2.500 άτομα. Δεν είναι δηλαδή ένας αγώνας που τρέχουν 2, 3, 4 άνθρωποι. Αυτό όμως που κάνω εγώ, δηλαδή 5 αγώνες σε ένα έτος, το περασμένο έτος το πραγματοποίησαν μόνο 2 συναθλήτριές μου ανά τον κόσμο, σε ένα σύνολο 45.000 γυναικών που συμμετείχαν σε αυτούς τους αγώνες. Είναι πάρα πολύ επίπονο για τον οργανισμό, είναι
απαιτεί πάρα πολύ προσήλωση, προπόνηση για να μην τραυματιστείς, για να ξυπνήσεις την επόμενη μέρα και να είσαι στην οικογένειά σου υγιή, με υγεία και να μπορείς να προσφέρεις, να γυρίσεις στην εργασία μου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θέλω να δείξω ότι υπάρχει δύναμη μέσα μας και δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να σκύβουμε το κεφάλι. Έτσι, για να το βάζουμε κάτω. Νομίζω ακριβώς. Είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα. Κυρία Μπικόφ, θα σας δούμε και από κοντά 8 του μήνα στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την κουβέντα και τα μηνύματα. Ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Καλημέρα σας.